Τον δικό της σπαλμό στη Θεσσαλονίκη θα δώσει 29η έκθεση Αγκρότικα, η οποία είναι sold out από τις 20 έως τις 23 Οκτωβρίου με 1650 άμεσους και έμεσους εκθέτες από 49 χώρες. Αυτή ουσιαστικά ανοίγουμε φέτος το φθινόπωρο την είσοδό μας στην κανονικότητα με μια Αγκρότικα που αναβλήθηκε τον Μάρτιο, πάλι λόγω πανδημίας. Και θεωρούμε ότι θα είναι μια από τις καλύτερες Αγκρότικα, γιατί πραγματικά θα το διαπιστώσετε κι εσείς, θα είναι μια πολύ ζωντανή Αγκρότικα, είναι και αυτή sold out, όπως η γενική. Έχουμε πάνω από 1650 εκθέτες από 49 χώρες, έμεσα και άμεσα. Έχουμε, ξέρετε, την πολύ μεγάλη σημασία που δίνουμε στον διεθνή χαρακτήρα της έκθεσης φέτος. Πραγματικά έχει γίνει πολύ σημαντική δουλειά από τους εργαζόμενους, από τους συντονιστές, τον Βασίλη τον Σπύρου, την ομάδα του, προφανώς από το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Γενικό Διευθυντή. Έχει γίνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια να είναι ίσως η πιο διεθνής Αγκρότικα. Θα τα πει ο Κυριάκος αυτά. Έχουμε επισκέπτες, επαγγελματικούς επισκέπτες από 12 χώρες και επιχειρηματικές αποστολές από τη Βουλγαρία, από την Αλβανία, από τη Βόρεια Μακεδονία, τη Βουλγαρία, και έχουμε και αποστολές, δύο επιχειρηματικές αποστολές από το Ιρακινό Κουρδιστάν, μια συνεργασία που την ξεκινήσαμε φέτος και η οποία ήδη αποδίδει. Η Αγκρότικα επιστρέφει φέτος δρυμύτερη για να δώσει βήμα στο αγροτικό επιχειρήν και να αποτελέσει πεδίο προβληματισμού για μια σειρά θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο, όπως η συνάντηση νέων τεχνολογιών με τη γεωργία, ενώ καλύπτει και ένα ευρύ πρόγραμμα τόσο μεμονωμένων hosted buyers όσο και οργανωμένων επιχειρηματικών αποστολών από συνολικά 15 χώρες. Τα παράλληλα γεγονότα, τόσο αυτό το συνέδριο το οποίο κάνουμε με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, όσο και με το ΕΚΕΤΑ, όσο και το Allegre Grow Shop, έχουν να κάνουν με την τεχνολογία. Μιλάμε για πρωτογενή τομέα, αλλά τελικά η τεχνολογία είναι, αν θέλετε, ένα κυρίαρχο στοιχείο πλέον στο πρωτογενή τομέα. Μιλάμε για γεωργία ακριβίας, μιλάμε για αγροτεχνολογία, μιλάμε για βιοοικονομία, μιλάμε για όλα αυτά τα οποία φέρνει η τεχνολογία. Αξίζει να σημειωθεί πως στην έκθεση καταγράφεται καθολική παρουσία επιχειρήσεων από όλο το φάσμα της αγροτικής παραγωγής και τεχνολογίας και από όλη τη χώρα, ενώ συμμετέχουν οι μεγαλύτερες εταιρείες εμπορίας και πώλησης εφοδίων και γεωργικών μηχανημάτων με παρουσία όλων των οίκων που αντιπροσωπεύουν γεωργικούς ανελκυστήρες. Η φετινή Αγκρότικα έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό όσον αφορά την εποχικότητα. Την έχουμε συνηθίσει πάντα η Αγκρότικα να γίνεται τέλος Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου, διότι είναι η περίοδος όπου οι αγροτικές εργασίες είναι σχεδόν μηδενισμένες. Αλλά οι συνθήκες μας ανάγκασαν φέτος να οργανωθεί και για να διεξαχθεί αυτή η Αγκρότικα την περίοδο αυτή που διανύουμε. Σημειώνεται πως τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη 5η 20 Οκτωβρίου από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργο Γεωργαντά.